Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Αυστραλιανή επικαιρότητα με την Τίνα Γερολίμου. Έχοντας ριγμένο στην πλάτη της τον παραδοσιακό γούνι νομανδία των αυτόχθονων φυλών της Αυστραλίας από όπου έλκει την καταγωγή της, η ανεξάρτητη γερουσιαστής Λίρια Θόπ κράβγασε προς τον βασιλιά Κάρολο τον Τρίτο «Δεν είσαι ο βασιλιάς μας, για να συμπληρώσει, αυτή δεν είναι η γη σου» συνέχισε να φωνάζει έω ότου αποχώρησε από την αίθουσα συνοδεία φρουρών ασφαλεία. Το επεισόδιο έστρεψε την προσοχή του παγκόσμιου τύπου στην Αυστραλία και την Λίδια Θόπ, με το ανάλογο βίντεο να κάνει το γύρο του κόσμου στα μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το επεισόδιο έλαβε χώρα στην Ομοσπονδιακή Βουλή στην Καμπέρα στην διάρκεια δεξίωσης προς τιμήν του Βασιλικού Ζεύγους που επισκέφθηκε χθες Δευτέρα την πρωτεύουσα της χώρας. Η γερουσιαστής που κατάγεται από τις φυλές Γκουνάι, Γκουτζιτζμάρα και Ντάτζουρούν συνέχισε την διαμαρτυρία της λέγοντας «Διαπράξατε γενοκτονία εναντίον του λαού μας. Δώστε μας πίσω τη γη μας. Δώστε μας ό,τι μας κλέψατε» τα οστά μας, τα κρανία μας, τα μωρά μας, τους ανθρώπους μας. Την ώρα που το βασιλικό ζεύγος βρίσκονταν στην κεντρική εξέδρα δίπλα στον πρωθυπουργό Άνθωνη Αλμπανίζη. κυρία Θόπ άδραξε την ευκαιρία να φέρει στο προσκήνιο και το θέμα της συνθήκης, κραυγάζοντας «Δώστε μας μια συνθήκη, θέλουμε συνθήκη». Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα δεν αντέδρασαν στην διαμαρτυρία και αναμίχθηκαν με το κοινό της δεξίωση καθώς έβγαιναν από την αίθουσα. Λίγες ώρες αργότερα, μιλώντας στο BBC, η γερουσιαστής Thorpe είπε ότι το ξέσπασμα ήταν για να του υπενθυμίσει ότι δεν είναι ο βασιλιάς μου. Ωστόσο, <Συπέρασμα> οι λοιπόν, αντιδράσει για την προκλητική επίδειξη ήταν γρήγορε, με τι δύο πλευρέ του Κοινοβουλίου να κάνουν λόγο για έλλειψη σεβασμού και απρεπή συμπεριφορά από την γερουσιαστή. Η πρώην γερουσιαστής, Νόβα Πέρι, η πρώτη γυναίκα ηθαγενή που εξελέγει στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο, δήλωσε ότι ήταν βαθιά απογοητευμένη από τον τρόπο που επέλεξε η κυρία Θόρπ να εμπλακεί με τον βασιλιά. Το ξέσπασμά τη, το οποίο διέκοψε αυτό που θα έπρεπε να είναι μια εκδήλωση με σεβασμό, ήταν τόσο ντροπιαστικό όσο και ασεβές προς το έθνος μας και την βασιλική οικογένεια, έγραψε στον λογαριασμό της στο X χθες βράδυ η κυρία Πέρις. Η ίδια δήλωσε ότι το ταξίδι προς την συμφιλίωση απαιτεί διάλογο με σεβασμό αμοιβαία κατανόηση, αντί για διχαστικές ενέργειες που αποσπούν την προσοχή από την πρόοδο που σημειώνουμε ως χώρα. Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, Πίτερ Ντάτον, μιλώντας στην εκπομπή RN Breakfast του ABC, έκανε λόγο για αυτοπροβολή

To the self that she Η κυρία Θόπ, μιλώντας σήμερα στο ABC, είπε ότι προσπάθησε επανειλημμένα να συναντηθεί με τον βασιλιά Κάρολο στην διάρκεια της επίσκεψής του και να του εκθέσει τις απόψεις της, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατόν. Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.